تكون نقاو بس يوم ما قالوا انا مسائلات بانو كل يوم مسائلات صاروا ما قالوا بوري مين دكتور بايت دكتور جيمناسيو تكون نقاو اذا قارو كل ما قارو بروبلم اكو Δηλαδή τώρα εσείς κάθε μέρα μπορεί να σας πάρουν και να σας διώξουν. Ναι, αυτό είναι. Φόβο είναι μέσα στο μόνο παιδιά μου και μου είπα, εγώ έχω κάτι, εγώ δεν έχω κάτι, δεν έχω πρόβλημα. Άτομα είναι ο άντρας σας. Άτομα έχει πρόβλημα, εγώ έχω κάτι, δεν έχω πρόβλημα. Άτομα είναι και 11-10 χρόνια ασύντως έδωσε ένσημα από Ελλάδα. Και εσύ δουλεύει έδωσε ένσημα. Αυτό είναι πρόβλημα. Πώς θα μου πει. Από τον 2002 έχουμε ανανεώσει την άδεια παραμονή μέχρι το 2007. Για να πάει σε σύμβολο επικρατείας εκεί να εξετάζεται ξανά το επιτέλου του, θα χρειάζεται 1500 ευρώ πόσο πρέπει να ρίχνει το GTA. Για να πάει σε σύμβολο επικρατείας. Ο κύριος Δικηπάς, γιατί μίλησε με την κυβέρνηση, του είπε, αν δεν μπορείτε εσείς να ρίχνουν εγώ αυτό το πόσο για να πάω για να μπορώ να την παράσω. Δυστυχώς εδώ σταματήσανε όλα, κλείσε ο φάκελος, εμείς προσπαθήσαμε να ανοίξουμε τον φάκελο. Δεν έγινε. Μου είπαν πρέπει να περιμένεις να πάρουν τα παιδιά αδιαπαραμονή για άσυλο, μετά να πάρεις εσύ. Δηλαδή ο άντρας στην εισηγία χρόνια έχει να βγει. Πολύ χάρτια, δεν έχει τίποτα. Δεν μπορούμε να πάρουμε άδεια παραμονή, γιατί δεν έχουμε αυτούς από πατήτα μας. Έχουμε ποτέ δεν πάμε σε ρεσιά μας. Γιατί πιάσανε πολύ παιδιά μαζί, ακόμα έτσι για τους παιδιά δεν έμενε. Ήταν πάρα πολύ παιδιά μαζί. Και πιάχανε και ο σκοτός καμές. Κάποια όμοια με βράδυ δεν μου έγινε το λόγο. Δεν μπορώ να το μάθει. Αυτό το πρόβλημα. Γιατί δεν είχε, είναι σαν φυλακή μέσα σπίτι, γιατί δεν έχει κάρτα και πάει εκεί. Είναι μέσα σπίτι. Εκεί δίνεται. میشه کم توضیح بدید به فارسی چی بهشون گفتی؟ گفتم بهشون که سیاه زرخانانی میشوارم که این کشوره بله
کارت شادش گرفتم پس اون کارت پروندهش رو توی بستن اینجا بعدا الان به مشکل خوردیم بیرون نمیتونه بیاد سه ساله این یک زندانی میمونه اگر بیاد بیرون دستیش پان شیش میدازن زندان بعد از شیش من میدن دست سفارت ایران امیدوارم که همه هموطنان صدای شما رو شنیده باشن و بدونن که مشکلات چیه. اینا هم فرزندان شما هستن، درسته؟ سه تا بچه داریم، یکی دوتا و این کوچولو هم آخرین فرزند شما هستش.